Θα διαβάσουμε από τη 1054 σελίδα. Σελίδα 1054 είναι η επιστολή του Τιμόθεου η δεύτερη. Από το πρώτο κεφάλαιο και το τρία εδάφιο. 1054 σελίδα, επιστολή του Τιμόθεου η δεύτερη. Από το πρώτο κεφάλαιο και το τρία εδάφιο, αδελφοί, με τη χάρη του Χριστού μας. Ευχαριστώ το Θεό, τον οποίον λατρεύω από προγόνων με τα καθαρά συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτως σε ενθυμούμε, εν τες δεείς εσύ μου νύχτα και ημέρα. Επιποθών να σε είδω, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου, δια να εμπλιστώ χαράς. Ανακαλώνεις τη μνήμη μου την ενσύ ανυπόκριτον πίστη, ή της πρώτον κατόκισε εν τη μάμη σου λοίδη, και εν τη μητρή σου ευνίκη, είμαι δε πεπισμένος ότι και εν σύ αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, ο δούλος του Θεού, ο άνθρωπος τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός τόσο ένδοξα για να κηρυχθεί ο λόγος του στα έθνη ιδιαίτερα, γράφει την τελευταία του επιστολή. Είναι το 68 στη Ρώμη, την Άνοιξη, πλησίων είναι το τέλος του, το τέλος του στη γη αυτή, το τέλος του όμως στη γη αυτή, ναι, αλλά είναι ένδοξο στον ουρανό, όπως και το δικό μας είναι ένδοξο στον ουρανό, και αυτό προσμένουμε, αδελφοί. Και καθώς γράφει την επιστολή αυτή σε ένα αγαπητό του παιδί, σε έναν αγαπητό δούλο του, σε έναν άνθρωπο τον οποίον δια Πνεύματος Αγίου τον έκλεξε για να τον ακολουθεί στα ιεροαποστολικά ταξίδια, πράγματι ήταν βοηθός του, ήταν μαζί του και δούλεψε μαζί του στο έργο του Κυρίου. Πολλές φορές στις επιστολές βλέπουμε ότι αναφέρεται στον Τιμόθεο. Προσέξτε, λέει στις εκκλησίες ο Απόστολος Παύλος, τον Τιμόθεο όταν θα έρθει να είναι άφοβος μεταξύ σας. Μην τον εξουθενήσετε. Γιατί το έργο, λέει, του Θεού εργάζεται, καθώς και εγώ. Και πόσο σημαντικό είναι, αδελφοί, τους ανθρώπους του Θεού που βλέπουμε που εργάζονται το έργο του Θεού να κινούνται άφοβα ανάμεσά μας. Ούτε να τους κατακρίνουμε, ούτε να τους εξουθενούμε. Αλλά να προσέχουμε με προσοχή, γιατί το έργο, λέει, του Θεού εργάζεται, καθώς και εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και καθώς γράφει, έχει γράψει την πρώτη του επιστολή, τώρα γράφει τη δεύτερη επιστολή που είναι και η τελευταία, και ξεκινάει όπως πάντα με ευχαριστία ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστία βγαίνει από την καρδιά του, είναι μια καρδιά η οποία είναι μαλακή, τρυφερή, είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη στο Θεό για αυτό που έκανε ο Θεός στη ζωή του. Πάντοτε είχε ευγνωμοσύνη ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστία. Και βέβαια όλα αυτά τα είναι γραμμένα μέσα στη γραφή για να πάρουμε παράδειγμα κι εμείς, ώστε η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία να υπερχυλίζει από την καρδιά μας. Και έχουμε ξαναπεί, αδελφοί, και πολλές φορές από αυτόν τον άμβον έχει ακουστεί, ότι δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο από το να έχουμε ευγνωμοσύνη στο Θεό, μόνο και μόνο ότι έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, αρκεί να τον ευγνωμονούμε όλη την ημέρα. Κάθε στιγμή στη ζωή μας. Ο Θεός κάνει και άλλα μεγαλεία και θαυμάσια. Αλληλούια. Αλλά μη χαίρεστε ότι υπακούν, λέει, τα δαιμόνια σε εσάς. Τα δαιμόνια υπακούν σε εσάς. Αλλά μάλλον, περισσότερο δηλαδή, να χαιρόσαστε μεν, αλλά μάλλον να χαίρεστε, γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα εν ουρανής. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστεί το Θεό, τον οποίον Θεό, λέει, λατρεύει από προγόνων με τα καθαρά συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτως θυμάμαι τον Τιμόθεο, σε θυμάμαι, του λέει, στις προσευχές μου, στις δεήσεις μου, νύχτα και ημέρα. Είτε βράδυ, είτε μέρα, ο Παύλος προσευχόταν, είχε επικοινωνία με το Θεό. Αδιαλείπτως, όμως, σε κάθε του προσευχή, είχε στο μυαλό του τον Τιμόθεο. Είχε στο μυαλό του τον Τιμόθεο.
και θα λέγαμε τον είχε στο μυαλό του Τιμόθεο και ευχαριστούσε το Θεό γιατί ο Τιμόθεος έκανε φοβερά και τρομερά στα ιεροποστολικά ταξίδια μαζί του, γιατί σώθηκαν πολλές ψυχές από την ομολογία του, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί κήρυξε εκεί, γιατί έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Όμως ο λόγος τον οποίο βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος χαίρεται και αδιαλείπτος τον θυμάται είναι ότι θυμάται τα δάκρυά του. Ένα χαρακτηριστικό, θα δούμε πιο κάτω και την πίστη του, την ανυπόκριτη, αλλά θέλω να σταθούμε αδελφοί στα δάκρυα του Τιμόθεου. «Επιποθώ να σε είδω», λέει, «ενθυμούμενος τα δάκρυά σου». Και αυτό βέβαια να το πεις έξω στον κόσμο, ότι θέλω να σε δω να κλαις για να χαρώ και επιποθώ να σε δω να κλαις, θα σε πούνε για τρελό. Ξέρουμε όμως εμείς αδελφοί ότι τα δάκρυα που βγαίνουν από μάτια τα οποία είναι γεμάτα από ευγνωμοσύνη στο Θεό, από μάτια που είναι γεμάτα από μετάνοια στο Χριστό, από μάτια τα οποία έχουν αγάπη για την αδελφότητα και τους αδελφούς, από δάκρυα τα οποία βγαίνουν από κραυγή προς το Θεό και από δοξολογία στο Θεό, είναι μεγάλη ευλογία, μεγάλη ευλογία. Και πόσο επικίνδυνο είναι, αδελφοί, μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στη μέρημνα που πολλές φορές έρχεται και μας περιπλέκει μέσα στη ζωή μας, πολλές φορές ίσως από τη γνώση, όπως ακούσαμε χθες, το Πνεύμα το Άγιο να μας μιλάει, να χάνουμε τον προσανατολισμό μας και η καρδιά μας να μην είναι έτοιμη να σπάσει, αδελφοί, και να τρέξουν δάκρυα από αυτά τα μάτια. Ή πόσο καιρό άραγε έχουν να τρέξουν δάκρυα από τα μάτια μου. Πόσες φορές να αναρωτηθώ και να αναρωτιέμαι κάθε μέρα, αδελφοί. Καθώς θυμόμαστε τις πρώτες ημέρες ότι ακούγαμε το όνομα του Χριστού και μόνο τρέχανε δάκρυα από τα μάτια μας. Μόνο το σωτήρα μας που σκεφτόμασταν τρέχανε δάκρυα από τα μάτια μας. Μπαίναμε στην εκκλησία, βλέπαμε τους αδελφούς, δάκρυα από τα μάτια μας. Πόσο χαίρεται ο Θεός όταν βλέπει μια καρδιά σαν του Τιμόθεου, η οποία είναι συντετριμένη και ταπεινωμένη, έτοιμη να σπάσει και να τρέξουν δάκρυα, αδελφοί, δάκρυα. Γιατί ο Θεός λέει κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο, αλλά κατοικεί και μετά του συντετριμένου την καρδιά και του ταπεινού το πνεύμα. Και θέλουμε να κατοικεί ο Θεός μέσα μας, έτσι δεν είναι, αδελφοί? Το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μας, αλληλούια, αλλά να κατοικεί ο Κύριος, να μένει ο Κύριος. Και υπάρχουν λόγοι, αδελφοί, και μπορούμε να βρούμε εύκολα λόγους να σκληρινθεί η καρδιά, να σκληρινθεί η καρδιά με τους αδελφούς, με τον έναν, με τον άλλον, με καταστάσεις, να βαρυνθεί η καρδιά από τις μέρημνες, από το τρέξιμο. Και η καρδιά πλέον, αδελφοί, δεν είναι ευαίσθητη, δεν είναι έτοιμη να σπάσει σαν το αλάβαστρο, όπως θα δούμε πιο κάτω, του μύρου που έσπασε αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα. Δεν είναι έτοιμη να σπάσει. Πόσες φορές στη ζωή μου έχω δει, αδελφοί, είτε από τη μέρημνα, είτε από κάτι που μου έχει κάνει κάποιος άνθρωπος ή αδελφός, ακόμα χειρότερα, η καρδιά να μην σπάει. Να μένει σκληρή, αμετανόητη ίσως. Και χρειάζεται, αδελφοί, να έρθει η σφύρα, η κατασυντρίβουσα το βράχο. Αλληλούια. Πηγαίνω όμως στα γόνατα, μένω στην προσευχή, μένω στην εξήτηση του λόγου, να έρθει αυτή η σφύρα να σπάσει την καρδιά, να τη συντρίψει την καρδιά και να γίνει μαλακή, αδελφοί, όπως ο Κύριος όταν μας αναγέννησε, μας χάρισε μια μαλακή καρδιά, μια σάρκινη καρδιά. Αλληλούια. Τέτοια καρδιά είχε ο Τιμόθεος. Και θυμάται τα δάκρυα του ο Παύλος, και λέει «επιποθώ να σε δω, καθώς θυμάμαι τα δάκρυά σου». Και αν ο Παύλος το λέει αυτό στον Τιμόθεο, σε εμάς το λέει ο Κύριος, αδελφοί. Αλληλούια, επιποθώ να σε δω, παιδί μου. Επιποθώ να σε δω, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου. Δια να εμπλιστώ χαράς. Δηλαδή η χαρά του Παύλου δεν είναι επειδή του πήγαν όλα καλά στη ζωή του, είτε ακόμα είχε και καρποφορία του έργου του, που δόξα στον Κύριο χαρά θα του δώσει,
αλλά γιατί βλέπει το παιδί αυτό, το δούλο αυτό, τον αδελφό αυτό, την εκκλησία αυτή να είναι γεμάτη από συντετριμμένη, οι καρδιές να είναι γεμάτες, να είναι συντετριμμένες, να είναι σπασμένες και να τρέχουν δάκρυα στα μάτια. Ανακαλώνει στη μνήμη μου την ενσίαν υπόκριτον πίστην, είτε πρώτος κατόκης εν τη μάμη σου Λοΐδη και εν τη μητρή σου Ευνίκη. Ένα παιδί το οποίο ήταν γεννημένο μέσα στην εκκλησία, δεν είχε έρθει από τον κόσμο, θα λέγαμε σήμερα. Δεν ήταν μέσα βαθιά στην αμαρτία. Να πεις ότι είχε γνωρίσει την αμαρτία και τώρα που γνώρισε τον Χριστό, συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του οι πολλές και αγάπησε πολύ. Και γι' αυτό έχει και δάκρυα και ευγνωμοσύνη. Αυτό το παιδί ήταν από μικρό, η γιαγιά του, η μαμά του, του μιλούσαν για τον Κύριο, του μιλούσαν για τον Χριστό, του μιλούσαν για τον Θεό μάλλον, και αργότερα γνώρισε και τον Χριστό. Αλληλούια! Ένα απαλό παιδί, θα λέγαμε σήμερα, γεννημένο μέσα στην εκκλησία, αλλά γεμάτο από την παρουσία του Θεού. Και αυτό φαίνεται από τα δάκρυά του. Από τα δάκρυά του. Ο κόσμος έξω, αδελφοί, έχει λύπη, έχει στεναχώρια, έχει δάκρυα, αλλά είναι τα δάκρυα του κόσμου, είναι η λύπη του κόσμου. Όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού, έτσι, η λύπη του κόσμου. Η λύπη του κόσμου. Και βλέπουμε, αδελφοί, πώς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν το Χριστό, έτσι ήμασταν κι εμείς. Δεν είχαμε το Χριστό και πολλές φορές τρέχανε δάκρυα από τα μάτια μας, αν τρέχανε, για πράγματα τα οποία το σκεφτόμαστε τώρα και λέμε γι' αυτό έκλαιγα, γι' αυτό στεναχωριόμουν, για εκείνο, για το άλλο, και κλαίγαμε και στεναχωριόμασταν και απογοητευόμασταν. Όμως ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας και τα άλλαξε όλα, αδελφοί. Και πλέον τα δάκρυά μας δεν είναι τα δάκρυα που προέρχονται από λύπη του κόσμου. Έτσι πρέπει να είναι, αλλά να είναι τα δάκρυα που θα δούμε τώρα του Τιμόθεου. Στη Ραχήλ, η Ραχήλ λέει στο Ματθαίο σε ένα σημείο, δεν ήθελε, λέει, τα παιδιά της, λέει, δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Κλαθμός της ήταν μεγάλος, Βιθλέμ δηλαδή. Δεν ήθελε να παρηγορηθεί, είχε μεγάλο κλαθμό. Αλλά δεν ήθελε να παρηγορηθεί, γιατί πεθάνανε τα παιδιά της, αλλά εκείνη δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Και είναι σημαντικό, αδελφοί, να γνωρίζω ότι όταν έχω μια θλίψη στην καρδιά μου, να τρέχω να παρηγορηθώ. Μη μένω χωρίς παρηγοριά. Και παρηγοριά μπορεί να μου δώσει μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Παρηγοριά μπορεί να μου δώσει μόνο ο Θεός. Μην καθυστερώ. Μη μένω στη θλίψη μου και στη στεναχώρια μου, αλλά να τρέχω στην παρηγοριά αυτή. Άλλα κλάματα βλέπουμε, τα οποία ήταν ανούσια, θα λέγαμε, ήταν του Ισάφ. Ο Ισάφ, λέει, αφού πούλησε τα πρωτοτόκια, ζήτησε, λέει, μετά μετάνοια μετά δακρύων, αλλά δεν βρέθηκε τόπος, γιατί πλέον είχε χάσει τα πρωτοτόκια. Είναι σαν να λέμε σήμερα, αδελφοί, ότι προσευχόμαστε να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, περιμένουμε τον Κύριο και γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας και εγώ αρχίζω και κλαίω και στεναχωριέμαι και τώρα, Κύριε, πάρε με και εμένα, και έχω μείνει κάτω, πάρε με και εμένα, τέλειωσε. Ο κλαθμός μετά δεν ισχύει, δεν γίνεται. Τώρα να μετανοήσω, τώρα να επιστρέψω, τώρα να φτιάξω τις σχέσεις μου με το Θεό, τώρα να φτιάξω τις σχέσεις μου με τους αδελφούς. Αλληλούια. Ο πρώτος, βέβαια, που δάκρυσε μέσα στη γραφή, βλέπουμε, πέρα από τους ανθρώπους όλους τους άλλους που θα δούμε, ήταν ο Χριστός, αδελφοί, ο οποίος κάποια στιγμή, καθώς είχε πάει να επισκεφτεί τον Λάζαρο, μαθαίνει ότι πέθανε. Και καθώς η Μάρθα και η Μαρία κλαίγαν και ήταν απογοητευμένες, γιατί ελπίζαν ότι ο Χριστός θα τον θεραπεύσει, χάσανε την ελπίδα τους. Κύριε, αν ήσουν εδώ θα τον θεράπευες, αλλά τώρα πια τέλειωσαν όλα. Τέλειωσαν όλα. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, καθώς έβλεπε τον πόνο τον ανθρώπινο, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, μας λέει η Γραφή, εδάκρυσε. Εδάκρυσε ο Ιησούς. Εδάκρυσε ο Κύριος. Και ήξερε ότι σε λίγα λεπτά της ώρας θα ανέστενε το Λάζαρο. Αλλά συμπονάει τον ανθρώπινο πόνο ο Κύριος. Έχεις ανθρώπινο, έχεις πόνο μες στην καρδιά σου, τρέξε στα γόνατα. Ο Κύριος σε συμπονάει. Ο Κύριος είναι μαζί σου στα γόνατα. Ο Κύριος είναι μαζί σου εκεί που κλαις και ακόμα έχεις χάσει την ελπίδα σου σε εκείνον.
πήγαινε ξανά στα γόνατα. Μίλα του, μίλα σε εκείνον που μπορεί να παρηγορήσει την καρδιά σου, που μπορεί να σε γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Αλληλούια. Αλλά εκείνη η γυναίκα, αδελφή, με το αλάβαστρο του μύρου, πόσο εντύπωση μου κάνει, θα ήθελα να το δούμε λίγο, αν θυμάμαι καλά. Στο Λουκά αναφέρεται, ναι, στην 9.09, θα ήθελα λίγα εδάφια να διαβάσω από το Λουκά στην 909, στο 36 εδάφιο, διαβάζω: «Παρεκάλλει δε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει με ταυτού, και εις ελθόν στην οικία του Φαρισαίου κάθισε εις την τράπεζα». Έχει πάει λοιπόν κάποιος Φαρισαίος και παρακαλάει τον Ιησού να φάει μαζί του. Και τι καλό που είναι να προσκαλείς τον Ιησού να φας μαζί του. «Και ειδού γεννήτης εν τη πόλη της ή το αμαρτωλή μαθούς ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και εσπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρο». Καλά έκανε και κάλεσε τον Ιησού ο Φαρισαίος, αλλά ο σκοπός που τον κάλεσε θα ήταν, είναι να φάει. Δεν είναι να ακούσει το λόγο του. Εμείς θέλουμε να προσκαλούμε τον Ιησού για να ακούμε το λόγο του. Αλληλούια. Εμείς θέλουμε να προσκαλούμε τους αδελφούς στις κοινωνίες μας, όχι για να φάμε και να χορταστεί το στομάχι μας, και αυτό θα γίνει, αν υπάρχουν, έτσι. Αν δεν υπάρχουν, δόξα στον Κύριο, φαγητά. Αλλά για να ακούμε το λόγο του Θεού. Γιατί εκεί που ακούγεται ο λόγος του Θεού, ευλογία θα γίνει. Είναι η εκκλησία, είναι η κοινωνία των αδελφών, είναι το κατώ, είναι το ανώ, είναι οπουδήποτε ακούγεται ο λόγος του Θεού, ευλογία θα γίνει. Έτσι και εδώ. Κάθισε στην τράπεζα ο Ιησούς και ειδού γυνή η οποία ήταν στην πόλη και ήταν αμαρτωλή, αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα, στην οικία του Φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου. Και ξέρουμε και έχουμε ακούσει πολλές φορές, έφερε την καρδιά της, σαν να λέμε σήμερα. Πήρε την καρδιά της να τη φέρει, γιατί το πιο πολύτιμο, αδελφοί, που έχουμε είναι την καρδιά μας. Και αυτή θέλει ο Κύριος, την καρδιά μου. Δώσε, Υιέ μου, την καρδιά σου σε μένα. Από αυτήν εξαρτώνται όλα τα μέλλοντα που θα συμβούν σε σένα. Όλες οι εκβάσεις της ζωής. Από την καρδιά. Και αυτή η γυναίκα πήρε απόφαση την καρδιά της να την πάει στο Χριστό. Δεν την ένοιαζε το φαγητό, δεν την ένοιαζε ο Φαρισαίος, δεν την ένοιαζαν οι μαθητές, δεν την ένοιαζε τι θα πει κανένας. Την ένοιαζε μόνο ο Χριστός, μόνο ο λόγος του. Και είχε στην καρδιά της ευγνωμοσύνη. Φαίνεται την είχαν αγγίξει τα λόγια του Χριστού. Την είχαν αγγίξει, δεν μπορεί. Πήρε αλάβαστρο μύρου να πάει να επισκεφτεί το Χριστό, ξέροντας ότι είναι αμαρτωλή. Μπορεί να είδε ότι ο Χριστός μιλούσε με τους αμαρτωλούς. Μιλούσε, είχε επικοινωνία με τους αμαρτωλούς. Δεν τους έδιωχνε τους αμαρτωλούς. Εάν είσαι αμαρτωλός, ο Χριστός σε δέχεται. Αρκεί να πας σε Αυτόν. Μη μένεις και μη μένω με την αμαρτία μου, αλλά να πηγαίνω σε Αυτόν, να πηγαίνω στον Κύριο. Με δέχεται ο Χριστός. Οι άνθρωποι δεν τη δέχτηκαν. Και ακαθώς μπήκε, λέει, αυτή η γυναίκα και έφερε το αλάβαστρο μύρου, στάθηκε πλησίον των ποδών αυτού ο πίσω, ταπεινή θέση. Πήρε την ταπεινή θέση, πήγε πίσω και πλησίον του Κυρίου. Πίσω. Δεν πήγε σαν εκείνο τον νεανίσκο, ο οποίος ήταν πλούσιος και έπεσε, λέει, μπροστά στα πόδια του Χριστού, τον σταμάτησε εκεί που περπατούσε. «Κύριε, τι να κάνω για να έχω ζωή αιώνιο?» Αλλά τελικά δεν τον ακολούθησε. Αυτή πήγε ταπεινά, πήγε ήσυχα. Πίσω από τον Κύριο. Αλλά ένα χαρακτηριστικό που είναι σημαντικό είναι ότι ήταν κλαίουσα. Έκλαιγε, αδελφοί. Και το κλάμα αυτό δεν ήταν κλάμα άλλο, αλλά κλάμα μετανοίας, καθώς βλέπουμε αργότερα ότι ο Κύριος τη συγχωρεί όλες τις αμαρτίες. Άρα τα δάκρυα που είναι ίσως θα λέγαμε τα πιο σημαντικά ή τα πρώτα δάκρυα που πρέπει να τρέχουν από τα μάτια μας, αν μη τι άλλο, είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Και ταυτόχρονα της ευγνωμοσύνης. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος συγχωρείται από το Θεό, δηλαδή είμαι αμαρτωλός, παίρνω την αμαρτία μου, την πάω ενώπιον του Κυρίου στο ταμείο μου,
ξέρω από το λόγο του τον Άγιο ότι ο Θεός, ο Χριστός θα με συγχωρέσει, τότε αυτόματα μετατρέπεται η θλίψη μου σε ευγνωμοσύνη. Γιατί ο Κύριος με συγχώρεσε. Και πάλι, και πάλι, και πάλι με συγχώρεσε ο Κύριος. Και με δέχτηκε ο Κύριος. Και εδώ αυτή τη γυναίκα, καθώς έκλαιγε, λέει, και άρχισε να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυα και εσπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρο. Και πλέον εξέχε όλη της την καρδιά στο Χριστό. Έδινε όλη της την καρδιά στο Κύριο. Αυτά ήταν τα δάκρυα του Τιμόθεου. Τέτοια ήταν τα δάκρυα του Τιμόθεου. Δάκρυα μετανοίας και ευγνωμοσύνης. Τέτοια δάκρυα, αδελφοί, είχε και ο Πέτρος κάποια στιγμή. Μπορεί να μην τον βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια της διακονίας του Κυρίου κάπου να κλαίει, αλλά σε εκείνη τη στιγμή που έκανε την αμαρτία αυτή και αρνήθηκε τον Κύριο τρεις φορές, βλέπουμε ο Κύριος να τον κοιτάει και ενεθυμήθη, λέει ο Πέτρος, το λόγο που είπε ο Κύριος προς αυτόν. Και καθώς ενεθυμήθη, βγήκε έξω και έκλαψε πικρός. Αλλά αυτό το κλάμα και αυτά τα δάκρυα είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Τα δάκρυα της ευλογίας. Πόσο καιρό έχουν να τρέξουν δάκρυα μετανοίας από τα μάτια μου. Πόσο καιρό. Ήθε ο Θεός να μας χαρίζει τέτοια δάκρυα, αδελφοί, και να γεμίζει και να πλημμυρίζει την καρδιά μας. Ένα άλλο σημείο δακρύων που βλέπουμε μέσα στη γραφή είναι τα δάκρυα της ηκεσίας και της κραυγής. Ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος, λέει, εισηκούστη δια την ευλάβη αυτού, καθώς έφερνε, λέει, δεήσεις, ηκεσίες, προσευχές μετακραυγής και δακρύων. Μετακραυγής και δακρύων, δύο πράγματα. Όχι μόνο δάκρυα αλλά και κραυγή. Όχι μόνο κραυγή αλλά και δάκρυα. Έχω δει τον εαυτό μου και έχω πιάσει τον εαυτό μου, αδελφοί, πολλές φορές να μην φωνάζω, να μην κραυγάζω στο Θεό, να δυσκολεύομαι να φωνάξω, να βλέπω να γίνεται αλλαλαγμό, το Πνεύμα το Άγιο να σηκώνει αλλαλαγμό μέσα στην Εκκλησία και εγώ να μένω βουβός. Και ο Θεός θέλει να κράξεις, θέλει να κράξω, θέλει να φωνάξω, θέλει να σηκώσω τα χέρια μου την ώρα της προσευχής ψηλά. Οι άντρες, λέει, σηκώνεται χείρας, καθαράς, και να κράξουμε στο Θεό, αδελφοί, και να φωνάξουμε στο Θεό. Και μέσα από την κραυγή αυτή, γιατί αν βγει πραγματικά κραυγή που είναι μέσα από την καρδιά μας, αδελφοί, και δεν είναι μόνο τα χείλη μας αλλά είναι η καρδιά μας, θα βγουν και δάκρυα, θα πλημμυρίσουν τα μάτια μας με δάκρυα, αδελφοί. Αλληλούια. Όπως εκείνος ο πατέρας, ο οποίος από τον πόνο του που είχε για να γίνει καλά το παιδί του, δεν θυμάμαι τώρα, δαιμονισμένο ήταν, δαιμονισμένο, πήγε στον Κύριο, στους μαθητές, στον Κύριο, και εν τέλει στον Χριστό, και του λέει ο Κύριος, δύναμε να πιστέψεις, δύναμε Κύριε, πιστεύω, βοήθημε στην απιστία μου. Και έκραξε, λέει, με τα δακρύων. Και υπάρχουν αιτήματα, αδελφοί, αδελφών, που είναι πολύ σοβαρά, αλλά και δικά μας αιτήματα που είναι πολύ σοβαρά. Εγώ θέλω να πω για τα αιτήματα των αδελφών που καλούμαστε, αδελφοί, σαν σώμα Χριστού, καθώς είμαστε ένα, να κράξουμε στο Θεό στην προσευχή μας με τα δακρύων. Ήθε ο Θεός να μας δώσει τέτοια δάκρυα, αδελφοί, και τέτοιο πόνο για τα αδέλφια μας. Και τότε, αδελφοί, τι λέτε, η προσευχή μας δεν θα ακούγεται από τον Κύριο με δύναμη, καθώς λέει ο Κύριος ότι πολύ ακούγεται η προσευχή του δικαίως εν θέρμος γενωμένη. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έναν άνθρωπο ο οποίος έκλαιγε πολύ συχνά, πολύ συχνά, και μ' αρέσει ιδιαίτερα, είναι ο Ιωσήφ. Είναι ο Ιωσήφ, αδελφοί, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος εξουθενήθηκε από τα αδέλφια του, βρέθηκε μακριά στη γη της Αιγύπτου, εχμαλωτισμένος, δούλος, στη φυλακή αργότερα. Τον έχουν πουλήσει τα αδέλφια του, έχει φύγει μακριά από τον πατέρα του, τη μητέρα του, είναι μικρός, είναι νέος. Θα λέγαμε απογοητευμένος πλήρως. Ένα πράγμα όμως είχε κρατήσει μέσα στην καρδιά του. Ότι ο Θεός, ότι αγαπάει το Θεό, ότι ο Θεός είναι μαζί του.
και δεν τον αφήνει ποτέ σε όποια δυσκολία και να έχει έρθει στη ζωή του. Αυτός όμως ο άνθρωπος, αδελφοί, που τόσο πιστός φάνηκε στον Κύριο, και ευχαριστούμε τον Θεό για τον άνθρωπο αυτό, είχε αυτό το χαρακτηριστικό, ότι έκλαιγε συνέχεια, δάκρυζε συνέχεια. Λέει στη 43 σελίδα ο Λόγος του Θεού, όποιος θέλει να το δει, καθώς τα αδέλφια του βρίσκονται μπροστά του, έχουν έρθει στην Αίγυπτο, εκείνος βέβαια είναι βασιλιάς, δεν τον έχουν καταλάβει ότι είναι ο Ιωσήφ, και ενώ μιλάνε στο 21 εδάφιο του Μη Βήτα της Γένεσης, διαβάζω, και είπε ο Ιης προς τον άλλον τα αδέλφια του, αληθώς ένοχοι είμεθα δια των αδελφών ημών, καθώς είδομεν τη θλίψη της ψυχής αυτού όταν παρακάλει μας και δεν εισηκούσαμε αυτού, δια τούτο επήλθε εφ' ημάς η θλίψη αυτή. Και καθώς μιλάνε τα αδέλφια και μιλάνε και λένε ότι ένοχοι είμαστε εξαιτίας του αδελφού, του αδελφού μας, και αυτή λέει στο 23, δεν ήξευραν ότι εννοεί ο Ιωσήφ, διότι συνομήλουν διερμηναίως, συρθείς λέει από πλησίον αυτών, έκλαψε, έκλαψε. Και πάλιν επέστρεψε προς αυτούς και λάλη σε αυτούς. Αδελφοί, δεν έκλαψε στην αρχή όταν τους είδε. Έκλαψε όταν άκουσε τη μετάνοιά τους. Όταν είδε με τα λόγια τους, ξέροντας ότι αυτοί δεν τον έχουν αναγνωρίσει, ότι κάναμε λάθος. Και έσπασε η καρδιά του, αδελφοί. Πιστεύω ότι εδώ άλλαξε η καρδιά του Ιωσήφ. Δεν ξέρω τι θα γινόταν διαφορετικά. Αν γυρίσουμε σελίδα στο Μη Γάμα, το 30 εδάφιο, καθώς βλέπει το Βενιαμίν και είδε το Βενιαμίν τον αδελφό του, τον ομομήτριο, αυτός λέει είναι ο αδελφός ο νεότερος περί του οποίου μου είπετε, και είπε ο Θεός να σε ευλογήσει, να σε λεήσει τέκνο μου. Και λέει στο 30 εδάφιο στη 44 σελίδα, και έσπευσε να συρθεί ο Ιωσήφ, διότι συνεταράτοντο τα σπλάχνα αυτού δια των αδελφών αυτού, και ζήτη τόπο να κλάψει, εις ελθόν δε εις το ταμείο, έκλαψε εκεί. Αδελφοί, το παράδειγμα του Ιωσήφ είναι ο άνθρωπος που είναι γεμάτος αγάπη για τα αδέλφια του. Ό,τι και να του έχουν κάνει. Ό,τι και να του έχουν κάνει. Ο άνθρωπος αυτός κλαίει τώρα βλέποντας το Βενιαμίν. Αυτός δεν φταίει βέβαια σε τίποτα, δεν τον κατηγορεί. Τον πιο μικρός, ήταν πολύ μικρός τότε. Αλλά τα σπλάχνα του συνεταράτοντο, λέει για τον αδελφό του. Και τι ωραία που μας το λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Και μακάρι, το ζητάω από τον Κύριο Θεός να μας το γεμίζει πάντοτε, αδελφοί. Εισελθόν στο ταμείο, στο δωμάτιό του δηλαδή, μπήκε και έκλαψε εκεί. Να κλαίμε στο ταμείο μας για τα αδέλφια μας, αδελφοί. Να κλαίμε για τις αμαρτίες. Να κλαίμε για τους ανθρώπους έξω. Να κλαίμε για τα αδέλφια μας που έχουν αποστατήσει. Να κλαίμε, όπως είπαμε, για τα αδέλφια τα οποία βρίσκονται σε πόνο και δυσκολία και ασθένεια μεγάλη. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που έκλαψε, τουλάχιστον που φαίνεται στη γραφή. Στο Μη Ε 14-15-46 σελίδα συνεχίζει ο Ιωσήφ, και καθώς αποκαλύπτεται στα αδέλφια του, ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί στο Μη Ε στα αδέλφια του. Θέλω να διαβάσουμε κάτι. Λέει στο 3 εδάφιο, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτούς, εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου έτι ζει, και δεν είναι δύνατο η αδελφή αυτού να αποκριθώσει προς αυτόν, διότι ταράχθηκαν εκ της παρουσίας του. Ταράχθηκαν τόσο πολύ ότι δεν μπορούσαν να του μιλήσουν. Προσέξτε, δεν μπορούσαν να πούνε κουβέντα. Και αρχίζει ο Ιωσήφ και μιλάει, πλησιάσετε προς εμέ παρακαλώ, και πλησίασαν, αλλά δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Μη λυπάστε, τους λέει στο 5, ο Θεός με απέστειλε, τους ενίσχυε, τους παρηγορούσε. Ανεβείτε, πηγαίνετε στον πατέρα μου, φέρτε τον εδώ, λέει στο 9. Τους παρηγορεί, βλέπουμε, αλλά εκείνοι δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Στο 14 λοιπόν λέει, και πεσών επί τον τράχυλο Βενιαμίν του αδελφού αυτού έκλαψε, και ο Βενιαμίν έκλαψε επί τον τράχυλο εκείνου. Αλλά δεν έμεινε στον ομομήτριο, πήγε και σε όλους τους αδελφούς του, και καταφυλίσας πάντα στους αδελφούς αυτού έκλαψε επ' αυτούς. Έκλαψε επ' αυτούς, σε όλους, έναν έναν. Αυτοί που του προδώσανε, αυτοί που του κατηγορούσανε, αυτοί που του κάνανε κακό. Δεν είπε, εγώ δεν τους μιλάω τώρα, εγώ δεν θέλω να έχω επαφή μαζί τους τώρα. Και παρόλο ότι δεν είχαν πάθει σοκ και δεν μπορούσαν να μιλήσουν,
έναν έναν τους αγκάλιασε και έκλαψε σε αυτούς. Και τι λέει η γραφή, οι αδελφοί, και μετά τα αυτά ομίλησαν οι αδελφοί αυτού με τα αυτού. Έσπασε και η δική τους καρδιά. Αδελφοί, τα δάκρυά μας ή τα δάκρυα ενός αδελφού ο οποίος έρχεται γεμάτος από αγάπη και με πλησιάζει, σπάει και η δική μου καρδιά. Ενωνόμαστε, ερχόμαστε πιο κοντά, γιατί είναι γεμάτος ο αδελφός αυτός από αγάπη και η αγάπη αυτή φαίνεται, γιατί τα γεμίζει με δάκρυα η καρδιά του. Ο Ιωσήφ όταν συνάντησε τον πατέρα του έκλαψε και εκεί. Στη 48 σελίδα, στο 29 εδάφιο, καθώς έζεψε την άμαξα και πλησίασε και ειδών τον πατέρα αυτού, έπεσε επί τον τράχυλο αυτού και έκλαψε πολλή ώρα επί τον τράχυλο αυτού. Έκλαψε πολλή ώρα επί τον τράχυλο αυτού. Πόσο καιρό είχε να δει τον Ισραήλ, τον Ιακώβ αδελφή, και έκλαψε πολλή ώρα επ' αυτού. Πόσο θα κλαίμε κι εμείς αδελφοί όταν θα δούμε τα αδέλφια μας να επιστρέφουν στην Εκκλησία. Όταν μετά από πολύ καιρό θα βλέπουμε τα αδέλφια μας, και αυτό είναι αλήθεια αδελφοί, καθώς βλέπουμε παιδιά, νέους, μεγαλύτερους και επιστρέφουν, και πόσο γεμίζει η καρδιά μας ευγνωμοσύνη στο Θεό και κλαίμε μαζί τους ξανά όταν βρισκόμαστε στα γόνατα. Στο τέλος βέβαια της γέννησης, και καθώς έχει πεθάνει και έχει φύγει ο Ιακώβ, έχει πάει στον Κύριο, τα αδέλφια του λένε, όχ, τώρα μείναμε μόνοι μας με τον Ιωσήφ, τώρα θα θυμηθεί ο Ιωσήφ και θα μας εκδικηθεί. Όμως, καθώς μπαίνει φόβος μέσα στην καρδιά τους, ο Ιωσήφ έχει την εξουσία, και τώρα θα δοκιμαστεί, γιατί τώρα έχει την εξουσία μεν, αλλά δεν είναι και ο πατέρας του ζωντανός. Γιατί θα έλεγε κανείς και πριν είχε την εξουσία να τους θανατώσει, αλλά ήταν ο πατέρας του ζωντανός και φοβούνται τώρα, μήπως όλα αυτά τα έκανε επειδή ήταν ο πατέρας μας. Τώρα λοιπόν τι θα κάνει? Και καθώς του ξαναμιλάνε τα αδέλφια του και του λένε, συγχώρησε παρακαλώ την αδικία των αδελφών σου, στο 17, ο Ιωσήφ για άλλη μια φορά ακόμη θα κλάψει. Και έκλαψε ο Ιωσήφ ότε λάλησαν προς αυτόν, και υπήγαν οι αδελφοί αυτού και πεσόντες έμπροσθεν αυτού, είπον, ιδού είμαι θα δούλη σου. Και τους λέει ο Ιωσήφ, μη φοβήστε, μήπως Θεός, αντί Θεού είμαι εγώ. Και τους παρηγόρησε και τους ενίσχυσε. Πολύ χαίρομαι για τον άνθρωπο αυτόν, αδελφοί, ο Θεός να μας κάνει να έχουμε τέτοια καρδιά στη σχέση μας με τα αδέλφια μας. Υπάρχει όμως κάτι που μ' αρέσει ιδιαίτερα, αδελφοί, θα το δούμε μέσα στον Ιερεμία, στην 679 σελίδα, καθώς ο Ιερεμίας είναι ένας άνθρωπος, ένας δούλος του Θεού, ο οποίος προσεύχεται για το λαό του Θεού, τον αποστατημένο. Το λαό τον οποίον έχει φύγει από το θέλημα του Θεού, έχει απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό, και καθώς ο Θεός του έχει δώσει λόγους να τους πει, βλέπει τη μη μετάνοιά τους και λέει στο Θήτα κεφάλαιο, στον Ιερεμία 679 σελίδα, μια ευχή που είναι καλό αδελφοί να την έχουμε αυτή την ευχή πάντοτε και εμείς στην προσευχή μας. Ήθε να ήτο η κεφαλή μου ύδατα και η θαλμή μου πηγή δακρύων, διανακλαίω ημέρα και νύχτα τους πεφωνευμένους της θυγατρός του λαού μου. Προσεύχεται και λέει στο Θεό, σαν να λέγαμε, Θεέ μου, το κεφάλι μου ήθε να ήτο ύδατα και η οφθαλμή μου πηγή υδάτων, ώστε να κλαίω ημέρα και νύχτα τους πεφωνευμένους του λαού μου. Και πόσο χαίρεται σε μια τέτοια δέηση και προσευχή ο Θεός. Μα είχε αποτέλεσμα εν τέλει η προσευχή αυτή του Ιερεμία? Μπορεί να μην είχε, αδελφοί, γιατί ο λαός του Θεού έμεινε στους θεούς τους ξένους και τελικά δεν απέφυγε την αιχμαλωσία. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός χαίρεται όταν εμείς κλαίμε ή προσευχόμαστε να μας χαρίσει τέτοια δάκρυα ο Θεός για τα αδέλφια μας. Για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν περπατάνε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Για αυτούς που έχουν απομακρυνθεί. Για τα μέλη της οικογένειάς μας τα οποία δεν πάνε καλά με τον Κύριο. Για τους εαυτούς μας, όπως είπαμε, αλλά περισσότερο για τους ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί. Ήθε στις προσευχές μας, στις εκκλησιαστικές ιδιαίτερα, αλλά και στα ταμεία μας, να γεμίσει αυτά τα δάκρυα ο Κύριος μέσα στα μάτια μας. Στους τρίνους, στην 730 σελίδα,
Ο ίδιος ο Ιερεμίας θα μιλήσει για κάποια δάκρυα που πολύ θα ήθελε να είχε αλλά δεν είχε. Στο 11 εδάφιο, 7:30 σελίδα, στο β' κεφάλαιο, λέει ο Ιερεμίας: «Οι οφθαλμοί μου εμαράνθηκαν από το δακρύον». Τέλειωσε, δεν έχω δάκρυα πια. Και λέω καμιά φορά, δεν έχω πλέον δάκρυα, δεν έχω δάκρυα να κλάψω. Στο 11 εδάφιο διαβάζω: «Τα εντόστια μου ταράτονται, η χολή μου εξεχύθη στη γη, δια το συντριμών της θυγατρός του λαού μου, επειδή τα νήπια και τα θυλάζοντα ελιποψύχουν εν τες πλατείες της πόλεως». Βλέπω την κατάδια του λαού μου, λέει ο Ιερεμίας, βλέπω ότι χάνεται ο λαός, αλλά παρόλα αυτά δάκρυα δεν έχω. Δάκρυα δεν τρέχουν από τα μάτια μου. Έκανα και ευχή στον Κύριο, αλλά ακόμα δάκρυα δεν τρέχουν από τα μάτια μου. Και μιλάει ο Κύριος πιο κάτω στο 18 εδάφιο: «Η καρδία αυτών ευόησε προς τον Κύριο, τείχος της θυγατρός Ιών καταβίβαζε ως χύμαρον δάκρυα ημέρα και νύχτα. Μη δώσεις παύση σε αυτόν, ας μη σιωπήσει η κόρη των οφθαλμών σου. Σηκώθητη, βόησον τη νύχτα, όταν αρχίζω σε εφυλακέ. Έκχαιον την καρδία σου ως είδωρ έμπροσθεν του προσώπου του Κυρίου. Ύψωσον προς αυτόν τα σχήρα σου, δια τη ζωή των υπείων σου, τα οποία λιποθυμούσε από τις πίνεις επί των άκρων πάσων των οδών». Το μυστικό: να μπω στο ταμείο μου, να μπω στις φυλακές της νύχτας και να αρχίσω να εκχαίω την καρδιά μου. Ξαναλέω, αδελφοί, βλέπω την καρδιά μου που σκληραίνει και δεν μπορώ. Μένω στην προσευχή, μένω στα γόνατα, μένω, δεν σηκώνομαι, μένω στα γόνατα. Μα δεν ήρθε ο Κύριος. Ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να έρθει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος θα έρθει, θα με επισκεφτεί, θα σε επισκεφτεί στο ταμείο σου και θα σου συντρίψει την καρδιά, καθώς θα την εκχαίεις ως είδωρ έμπροσθεν του προσώπου του Κυρίου. Αδελφοί, όταν μπαίνουμε στο ταμείο μας, επικαλούμαστε το αίμα του Χριστού, ζητάμε ο Κύριος να έρθει, η παρουσία του, η Αγία. Είναι εκεί ο Κύριος, όπως και να είμαστε. Ας μείνουμε όμως εκεί. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Κύριος. Ακόμα κι αν σιωπή υπάρχει, περίμενε στα γόνατα. Θα έρθει ο Θεός. Θα σπάσει η καρδιά. Θα συντριφθεί η καρδιά. Θα τρέξουνε ύδατα τα μάτια μου και τα μάτια σου. Ο ψαλμωδός στους ψαλμούς, την 576 σελίδα, στο ρο κάπα σίγμα τάφ ψαλμό, θα πει ότι οι σπήροντες με τα δακρύων εν αγαλιάσει θα θερήσουν. Όποιος παίρνει αλλά με τα δακρύων, εν αγαλιάσει θα θερήσει. Λέει με τα δακρύων, δεν λέει σκέτος σπήροντες. Και ο πρώτος που σπέρνει είναι ο Χριστός το λόγο του, αδελφοί. Ο Χριστός σπέρνει το λόγο του με τα δακρύων, για να μπει ο λόγος του μέσα στις καρδιές μας. Αλλά και εμείς, επειδή ακολουθούμε τα βήματα, θέλουμε να ακολουθήσουμε τα βήματα του Χριστού και του διδάσκαλού μας, όταν μιλάμε το λόγο του Θεού στις ψυχές, όταν σπέρνουμε δηλαδή, μιλάμε το λόγο του Θεού έξω, μιλάμε το λόγο του Θεού μέσα, στις οικογένειές μας, στην κοινωνία των αδελφών, να τον σπέρουμε το λόγο με τα δακρύων, με τα αγάπης, με τα σπλάχνων. Όπως το έλεγε ο Παύλος, αδελφοί, εγώ όταν ήρθα ανάμεσά σας, δεν ήρθα με κάποια υπεροχή λόγου, αλλά ήρθα με ταπεινό πνεύμα, με ασθένεια, με αδυναμία, αλλά με σπλάχνα. Γιατί ο Παύλος γέμιζε από το Πνεύμα το Άγιο, και καθώς το Πνεύμα το Άγιο γέμιζε μέσα την καρδιά του, τα λόγια του εξέρχονται με τα δακρύων, θα λέγαμε, αδελφοί. Με τα δακρύων, οι σπήροντες με τα δακρύων είναι επαγγελία Θεού, με χαρά θα θερήσουν. Λυπάμαι για την ψυχή, στεναχωριέμαι για τον άνθρωπο που μιλάω μαζί του. Θέλω να σωθεί, θέλω να επιστρέψει. Πονάω για αυτόν, αγωνιώ για αυτόν.
όπως ο Χριστός αγωνιεί, αδελφοί, ο Θεός να μας βάλει τέτοια σπλάχνα στην καρδιά μας, γιατί χάνονται οι ψυχές. Χάνονται οι ψυχές και εντός ολίγου θα έρθει το τέλος, θα γίνει αρπαγή της Εκκλησίας, αδελφοί. Και τώρα μας έχει πει ο Κύριος τόσες φορές ότι είναι η ώρα του θερισμού, η ώρα να σωθούν οι ψυχές. Και όποιος εξέρχεται και κλαίει, βαστάζων σπόρο πολύτιμο, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει να αγαλιάσει. Βαστάζουν τα χειρόβολα αυτού. Γιατί αδελφοί, εμείς στεκόμαστε ενώπιον του Κυρίου και λέμε: Κύριε, χάνεται ο κόσμος, χάνεται διάλειψη γνώσεως. Κύριε, σε παρακαλούμε, βάλε μας αυτό το πένθος μέσα στην καρδιά μας, καθώς λες ότι οι πενθούντες θα παρηγορηθούν. Και αυτό είναι η παρηγοριά που θα μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, όταν πενθούμε για τους ανθρώπους, ότι θα τους σώσει ο Κύριος, αλληλούια, και θα χρησιμοποιήσει εσένα και εμένα και τον μικρό και τον μεγάλο και τη γυναίκα και τον άντρα για να σωθούν οι ψυχές. Και λέει, εν αγαλιάσει θα επιστρέψουν. Εν αγαλιάσει. Θα μιλήσεις, θα ομολογήσεις, και πόσες φορές, αδελφοί, όταν ομολογούμε το όνομα του Κυρίου, δεν γεμίζει η καρδιά μας με αγαλίαση. Γιατί επιστρέφουμε εκείνη την ώρα εν αγαλιάσει. Και βεβαίως ο Λόγος του Θεού δεν θα επιστρέψει κενός. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εξήλθε δια Πνεύματος Αγίου. Είδαμε λοιπόν, αδελφοί, πόσες φορές τα δάκρυα βγαίνουν από την καρδιά μας, είτε αυτό λέγεται μετάνοια, είτε αυτό λέγεται ευγνωμοσύνη στο Θεό, μέσα σε έναν αλλαλαγμό, μέσα σε μια δοξολογία, μέσα σε μια κραυγή, μέσα στην εκκλησία ή και στο ταμείο μου, σε μια εικεσία. Πόσες φορές θέλω να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια μου όταν προσεύχομαι για τους αδελφούς, όταν προσεύχομαι για τον αδελφό με τον οποίο με χωρίζει κάτι ή κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Και έχουμε ακούσει τόσες φορές, αδελφοί, να βάλω τον αδελφό, την αδελφή, στόχο στην προσευχή, και ο Θεός, αδελφοί, θα μας χαρίσει δάκρυα για αυτόν τον άνθρωπο και η προσευχή μου θα ακούγεται ακόμα περισσότερο τότε. Αλληλούια! Για τους αποστάτες, για τους ανθρώπους που είναι απομακρυσμένοι, αλλά και για τις ψυχές τις οποίες θέλει ο Κύριος να σώσει αυτόν τον έσχατο καιρό. Και στο τέλος, αδελφοί, ξέρετε τι θα κάνει ο Κύριος? Θα σκουπίσει, λέει, κάθε δάκρυ από τα μάτια μας. Κάθε δάκρυ το οποίο έχει προέλθει σε αυτή τη γη και για οποιοδήποτε λόγο, αδελφοί, όταν εκείνη την ημέρα θα εισέλθουμε στην κατάπαυσή μας, λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυ, αδελφοί. Κάθε δάκρυ που έριξες, που έτρεξε από τα μάτια σου σε αυτήν εδώ τη ζωή για οποιοδήποτε από τους παραπάνω λόγους, θα το εξαλείψει εκεί ο Κύριος. Θα το σκουπίσει ο Κύριος. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πλέον. Διότι τα πρώτα παρήλθον και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου: Ιδού κάμνουν νέα τα πάντα, και οι νύμφοι και το πνεύμα λένε αμήν, Κύριε. Κύριος να μας ελεήσει, αδελφιά μου. Αλληλούια.